Η Ορθοπαιδική Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως κέντρο εκπαίδευσης και αναφοράς στην τεχνική ASI για την ολική αρθροπλαστική ισχύου. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ιωάννης Τσαρούχας, Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής Μεγάλων Αρθρώσεων, μας εξηγεί τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου, καθώς επίσης και τι σημαίνει η πιστοποίηση αυτή. Κύριε Τσαρούχα, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχύου και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνεται. Όταν λέμε ολική αρθροπλαστική του ισχύου, ουσιαστικά τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε είναι μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αντικαθίσταται η φθαρμένη άρθρωση του ισχύου με μια τεχνητή άρθρωση από τιτάνιο. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η ολική αρθροπλαστική. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και διάφοροι λόγοι που έχει χαλάσει ένα ισχύο. Καταρχήν, η μεγαλύτερη κατηγορία από όλες είναι η λεγόμενη ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι αγνώστη αιτιολογίας. Συνήθως είναι κάτι πολύ παραγωγικό και σαν αποτέλεσμα όμως έχει τη φθορά του χόνδρου. Το έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία, έτσι να μην ζει φυσιολογικά και όμορφα ασθενής και να μην έχει ποιότητα ζωής. Άλλη μια κατηγορία σημαντική είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν τη λεγόμενη μετατραυματική αρθρίτιδα, η οποία έχει προκληθεί από κάποιον τραυματισμό σε πιο μικρή ηλικία και αυτό είχε σαν συνέπεια μετά τη χειρουργική επέμβαση να μην έχει επέλθει πλήρης αποκατάσταση της άρθρωσης και αυτό πάλι οδηγεί σε τι, στην φθορά του χόνδρου, άρα στην οστεοαρθρίτιδα, η οποία όμως σε αυτή την περίπτωση λέγεται μετατραυματική. Μία άλλη σημαντική κατηγορία είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ρευματολογικά προβλήματα λόγω των συχνών ημενίτη των φλεγμονών που κάνουν στην άρθρωση του ισχύου, πάλι έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της άρθρωσης. Και μια πολύ πιο μικρή κατηγορία είναι οι ασθενείς που έχουν γεννηθεί με κάποια συγγενή ανομαλία. Άρα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καταλήγει ο ασθενής με το πέρασμα του χρόνου λόγω του ότι πονά αρκετά, ότι δεν ζει όμορφα, ότι δεν έχει ποιότητα ζωής, καταλήγει στο να έχει την οστεοαρθρίτιδα και καταλήγει πάντα στην χειρουργική επέμβαση, στη λεγόμενη ολική αρθροπλαστική, και η οποία πραγματικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Τι είναι η τεχνική ASI και γιατί είναι τόσο σημαντική στους ασθενείς ως θεραπευτική επιλογή? Η τεχνική, με τη μέθοδο ASI, την οποία χρησιμοποιούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, δηλαδή περίπου τη χρησιμοποιούμε τώρα 7 με 8 χρόνια. Έχουμε ένα σημαντικό αριθμό χειρουργείων, το οποίο ξεπερνά τις 2.000 ολικές αρθροπλαστικές. Γιατί είναι σημαντική? Είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να γίνει η αρθροπλαστική χρησιμοποιούμε μια πολύ πολύ μικρή τομή, περίπου 6 πόντους. Δεν είναι τόσο σημαντικό για το αισθητικό κομμάτι το ότι δεν αφήνουμε κάποιο σημάδι, είναι το ότι με τον τρόπο αυτό, με την τεχνική αυτή, δεν τραυματίζουμε τους μυς και τους στένοντες. Σε αντίθεση με το κλασικό χειρουργείο, το οποίο ουσιαστικά έχει και αυτό πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και το οποίο εφαρμόζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Υπάρχει η πλάγια προσπέλαση, η οπαίσθητη προσπέλαση και υπάρχει και η πρόσθετη προσπέλαση με τη μέθοδο ASI. Η οποία η διαφορά της είναι στο ότι η τομή είναι πάρα πολύ μικρή, δεν κόβουμε τους μυς και τους στένοντες. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό για τον ασθενή? Πρώτον, έχει πολύ πιο γρήγορη ανάρρωση. Έχει μικρότερο χρόνο νοσηλείας. Και επειδή δεν τραυματίζονται καθόλου οι μυϊκοί ιστοί, οι μυς και οι στένοντες, έχει πολύ πιο γρήγορη επαναφορά στην καθημερινότητά του και στη δουλειά του. Άρα το σημαντικό πλεονέκτημα και η επιλογή της μεθόδου ASI είναι πλέον κάτι το οποίο είναι επιβεβλημένο. Και γι' αυτό και σιγά σιγά πλέον και όλοι οι συνάδελφοι καταλείπουν τις παλιές τεχνικές, οι οποίες όπως είπαμε ήταν πάρα πολύ καλές. Αλλά πλέον πάμε σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να τραυματίζουμε πιο λίγο τους μυς, να τραυματίζουμε πιο λίγο τα μαλακά μόρια. Έτσι ώστε το ζητούμενο είναι να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής με τα εγχειρητικά και να μπορεί πιο γρήγορα να επανέρχεται στην καθημερινότητά του. Με την μέθοδο ASI τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό 97%. Όπου πλέον δεν μεταγγίζουμε κανέναν ασθενή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους υγείας αλλά και για οικονομικούς λόγους. Η μετάγγιση έχει ένα σημαντικό κόστος και πολλές φορές έχει και κάποιες παρενέργειες. Μπορεί να κάνει κάποια αλλεργική αντίδραση ή οτιδήποτε άλλο. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης είναι ότι δεν έχει καθόλου πόνο με τα εγχειρητικά. Λόγω του ελάχιστου τραυματισμού, ο πόνος είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή, ο ασθενής φεύγει και πηγαίνει σπίτι του παίρνοντας μόνο ντεπών. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή πολύ πιο βαριά. Κάτι πολύ πιο σημαντικό από όλα είναι η άμεση κινητοποίηση του αρρώστου. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα? Γιατί καταρχήν για την ψυχολογία του ασθενή. Αμέσως σηκώνεται και περπατάει. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος και ένα καλό μυϊκό υπόστρωμα μπορούν αμέσως από τις πρώτες ημέρες να περπατήσουν χωρίς κανένα βοήθημα.
σε αντίθεση με το κλασικό χειρουργείο, όπου ο ασθενής χρειάζεται περίπου 6 με 8 εβδομάδες να έχει είτε ντοπή είτε τις πατερίτσες. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, ο ασθενής με το κλασικό χειρουργείο χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα φυσιοθεραπεία, πράγμα το οποίο πλέον εμείς το έχουμε καταργήσει. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια, σαν αποτέλεσμα, και η ψυχολογία του ασθενή είναι πολύ καλύτερη, αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό, για το οποίο είναι και σήμερα πλέον, γιατί όλοι βιαζόμαστε, όλοι τρέχουμε, θέλουμε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας, είναι ότι ένας νέος ασθενής, και όταν λέμε νέος ασθενής, εννοούμε και τους ανθρώπους που είναι 60, 65, 70, για μας είναι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι, γιατί χειρουργούμε ανθρώπους σε πολύ πιο προχωρημένη ηλικία, μπορούν στις 15 με 20 ημέρες να οδηγήσουν και να πάνε στο γραφείο τους, αν κάνουν δουλειά γραφείου. Βέβαια, αν κάνουν κάποια πολύ πιο βαριά δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αλλά κάποιος μπορεί όντως στις 15 ημέρες και να αυτοεξυπηρετηθεί και να πάει στο γραφείο του, να πάει σε μια υπηρεσία, να πάει στην τράπεζα. Βέβαια, οι ασθενείς που είναι υπέρβαροι ή έχουν μια ηλικία πολύ μεγαλύτερη, χρειάζεται να προσέξουν λίγο για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι οι ασθενείς αυτής της κατηγορίας. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο και ένα άλλο πλεονέκτημα με την τεχνική άση είναι ότι μπορούμε να χειρουργήσουμε πλέον ασθενείς πολύ προχωρημένης ηλικίας. Χειρουργούμε ανθρώπους 90 και 95 χρονών. Γιατί μας δίνεται αυτή η δυνατότητα? Γιατί λόγω του μικρού τραυματισμού δεν έχουμε αιμορραγίες, άρα δεν διαταράσσεται αιμοδυναμικά ο ασθενής. Άρα χρειάζεται να έχει πολύ λιγότερες εφεδρίες. Ένα κλασικό χειρουργείο στην ηλικία των 90 και 95 χρονών, πολύ δύσκολο θα σκεφτούμε να το κάνουμε. Ενώ με την τεχνική άση έχουμε χειρουργήσει ανθρώπους και πέραν των 95 ετών. Μία άλλη σημαντική κατηγορία, η οποία έχει ωφεληθεί σημαντικά με την μέθοδο άση, με την τεχνική άση, είναι οι ασθενείς οι οποίοι είναι υπέρβαροι. Το σημείο στο οποίο επιλέγουμε και κάνουμε την πρόστια προσπέλαση είναι το σημείο στο οποίο οι ασθενείς, όσο υπέρβαροι και να είναι, σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να φτάσουμε παρά με την πλάγια ή με την οπίστια προσπέλαση. Άρα έχουμε δει ένα σημαντικό θέμα, γιατί μέχρι πρότινος αυτοί οι ασθενείς ουσιαστικά όταν ερχόντουσαν να τους χειρουργήσουμε με το κλασικό χειρουργείο, αυτό που τους λέγαμε ότι έπρεπε να φύγουν, να αδυνατήσουν και να επιστρέψουν μετά. Πράγμα όπως καταλαβαίνετε, το οποίο είναι λίγο δύσκολο έως απίθανο για κάποιον ο οποίος πονάει, δεν κινείται, να χάσει βάρος. Έτσι, είναι σχεδόν αδύνατο. Άρα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε με την τεχνική άση, με τη μέθοδο άση, είναι πάρα, πάρα πολλά. Και γι' αυτό και πλέον διαδίδεται παγκοσμίως και σιγά σιγά πάρα πολλοί συνάδελφοι θέλουν να τρέξουν, να μάθουν και να δουν πώς είναι αυτή η τεχνική. Μετά από μια τέτοια επέμβαση, κύριε Τσαρούχα, χρειάζεται να υπάρχει παρακολούθηση από τον ασθενή για κάποια χρόνια πώς πηγαίνει η θεραπεία του? Είναι καλό να υπάρχει και θα εξηγήσουμε αμέσως γιατί. Καταρχήν, η παρακολούθηση γίνεται πάρα πολύ απλά. Είναι με μια απλή εκτινογραφία. Άρα πηγαίνουμε στο γιατρό μας ή σε κάποιον που να ξέρει όμως τι σημαίνει η ολική μας και να χειρουργεί και να έχει την εμπειρία και βγάζουμε μια εκτινογραφία. Κάθε δύο χρόνια είναι ένα καλό χρονικό διάστημα για να προλάβουμε κάποια προβλήματα. Τι σημαίνει να προλάβουμε κάποια προβλήματα? Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υπάρχει η φθορά σε αυτό το ένθετο, εδώ που βλέπουμε στο κυπέλιο. Έτσι. Αυτό το κυπέλιο λοιπόν μπορεί για κάποιους λόγους να χαλάσει. Ένας έμπειρος χειρουργός του ισχύου μπορεί κάλλιστα να παρατηρήσει πολύ εύκολα από μία απλή εκτινογραφία, που είπαμε θα γίνεται κάθε δύο χρόνια και μετά τα 15 χρόνια κάθε χρόνο, αν υπάρχει φθορά στο πολυεθυλένιο αυτό. Αν υπάρχει και το δούμε στην αρχή, είναι κάτι πολύ απλό. Βγάζουμε αυτό το πλαστικό, βάζουμε ένα άλλο. Και ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και την άλλη να πάει στη δουλειά του. Αν δεν το παρατηρήσουμε, γιατί δυστυχώς δεν δημιουργεί ενοχλήματα, δεν δημιουργεί πόνο, μην περιμένει δηλαδή ο ασθενής να πονέσει. Όχι, είναι μια εξέταση ρουτίνας, ένας επανέλεγχος ρουτίνας, ο οποίος πρέπει να γίνεται. Αν λοιπόν το αφήσει και φθαρεί πάρα πολύ, τότε όλα τα προϊόντα της φθοράς καταλήγουν στο οστούλ και υπάρχει μια τεράστια οστική φθορά, η λεγόμενη οστεόλυση. Οπότε αν έρθει ο ασθενής πλέον και αρχίσει και πονάει, πάλι γίνεται το χειρουργείο, πάλι το φτιάχνουμε. Αλλά εκεί που θα πήγαινε την άλλη μέρα στη δουλειά του, μπορεί να είναι πάρα πολλούς μήνες με πατερίτσες.
γλιτώνει ένα μεγάλο χειρουργείο 5-6 ώρων, κάνοντας μόνο μία απλή εκτινογραφία κάθε 2 χρόνια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τονίζουμε συνέχεια αυτό το θέμα. Και είναι καλό να μην το βαριόμαστε. Είναι καλό να το κάνουμε έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε το maximum της αρθροπλαστικής μας. Έχω ακούσει ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει ολιολική αρθροπλαστική ισχύου. Βέβαια δεν γνωρίζουμε ποια μέθοδο ήταν από τις προηγούμενες. Οι οποίοι μετά έχουν δημιουργήσει οστεόφυτα στο ισχύο, με κάποια αιματώματα. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν ήταν κάτι το οποίο αναπτύσσει ο οργανισμός? Εδώ είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί ερχόμαστε πάλι στο πόσο σημαντική είναι η μέθοδος της ελάχιστης επεμβατικότητας. Όσο πιο εκτεταμένη είναι η επέμβαση, όσο πιο βάρβαρη είναι η επέμβαση, τόσο μεγαλύτερα αιματώματα έχουμε, αυτό που λέγουμε απώλειες αίματος, τόσο μεγαλύτερη βλάβη έχουμε στους μυς και στους στένοντες και άρα δημιουργούνται οστεόφυτα και έκτοπη οστεοποίηση. Ένας άλλος λόγος, τον οποίο δεν το ανέφερα εγώ στην αρχή, είναι ότι όσο πιο μικρή είναι η δομή και όσο πιο λίγο τραυματίζουμε την περιοχή, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθεί έκτοπη οστεοποίηση και οστεόφυτα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και για τα οστεόφυτα και για την έκτοπη οστεοποίηση ο ελάχιστος τραυματισμός. Άρα είναι η επεμβάση της ελάχιστης επεμβατικότητας όπως είναι η μέθοδος σας. Κάποιος ασθενής ο οποίος έχει δημιουργήσει οστεόφυτα μετά από επέμβαση, μπορεί να διορθωθεί η κατάστασή του? Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν αρχίζουν και δημιουργούνται τα οστεόφυτα και η έκτοπη οστεοποίηση, γιατί ουσιαστικά είναι έκτοπη οστεοποίηση, αυτό είναι το, έτσι ονομάζεται, το αιμάτωμα γίνεται σιγά σιγά οστούν. Πρέπει να περάσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις οι οποίες δείχνουν πότε σταματάει να εξελίσσεται και πότε σταματάει να δημιουργείται. Γιατί αν το χειρουργήσουμε πιο νωρίς, αυτό θα πολλαπλασιαστεί, θα γίνει ακόμα χειρότερα. Άρα, περίπου στον 1,5 χρόνο κάνουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες μας δείχνουν ότι έχει σταματήσει όλη αυτή η δημιουργία του οστού και εκεί πηγαίνουμε και παρεμβαίνουμε. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να παρεμβούμε τη σωστή χρονική στιγμή. Αν παρεύουμε πιο νωρίς, δυστυχώς δημιουργούμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα θέλει λίγο υπομονή, γιατί ο ασθενής ταλαιπωρείται, βιάζεται, θέλει να γίνει καλά. Αν όμως το εξηγήσουμε εμείς με όμορφο τρόπο ότι πρέπει να περιμένει γιατί θα γίνει χειρότερα, ο ασθενής το καταλάβει και θα έχει την υπομονή να περιμένει. Οι επεμβάσεις με τη μέθοδο αυτή αποζημιώνονται από τους δημόσιους ή τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς? Είναι με λίγα λόγια προσιτή στους πολίτες? Είναι αποζημιώνονται ακριβώς όπως και το κλασικό χειρουργείο. Παρότι είναι κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ούτε εμείς ούτε το νοσοκομείο να απαιτήσουμε κάποια χρήματα περισσότερα από τους ασθενείς, γιατί είναι σημαντικό και αυτή είναι και η πολιτική και του νοσοκομείου να μπορεί ο μέσος Έλληνας να έρθει να κάνει αυτό το πολύ ωραίο χειρουργείο, το πολύ διαφορετικό, χωρίς να επιβαρυνθεί επιπλέον σε κάτι σε σχέση με το κλασικό χειρουργείο. Άρα και το νοσοκομείο μας και οι ασφαλιστικές και οι δημόσιοι φορείς καλύπτουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και αυτό το χειρουργείο. Γιατί εμείς δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να απαιτήσουμε άλλα πράγματα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για τον ασθενή για να κάνει αυτή την επέμβαση ή είναι θέμα επιλογής ανάμεσα στις υπόλοιπες μεθόδους? Είναι καθαρά θέμα επιλογής. Βέβαια, ο ασθενής μόλις δει τα πλεονεκτήματα τα οποία υπάρχουν με την τεχνική άση και συνήθως όταν θα ακούσει και από το συγγενικό του περιβάλλον ή από φίλους ποια ήταν τα αποτελέσματα, εκεί πλέον δεν έχει κανέναν δισταγμό. Έτσι, δεν είναι θέμα επιλογής του αρρώστου. Αλλά όταν θα εξηγήσουμε στον ασθενή και με όμορφο τρόπο και με απλά λόγια, θα καταλάβει ότι η διαφορά είναι τεράστια, είναι μέρα με τη νύχτα. Άρα σίγουρα δεν θα πάει κανένας να πάει σε μια πιο παλιά τεχνική. Είναι σαν να σκεφτείτε, σαν να πούμε τώρα ότι θα πάει κάποιος να κάνει τη χολή του, όχι λαπαροσκοπικά, αλλά ανοιχτά. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, οι ασθενείς την επόμενη μέρα ρωτάνε πότε θα φύγουν. Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω το κλασικό χειρουργείο έχει έντονους πόνους, έχει ταλαιπωρία, άρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι, όχι. Μπορεί ο ασθενής να επιλέξει. Πάντα ο ασθενής επιλέγει και έχει το δικαίωμα να ζητήσει αυτό που θέλει. Απλά εμείς οφείλουμε να εξηγούμε όμορφα ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της κάθε τεχνικής, αν υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και από εκεί και πέρα ο ασθενής θα επιλέξει αυτό που νομίζει ότι είναι το πιο ιδανικό για αυτόν. Τι σημαίνει για την κλινική στην οποία είστε επικεφαλής, καθώς και για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η πιστοποίηση ως κέντρο εκπαίδευσης και αναφοράς στη μέθοδο αυτή? Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο μας έχει χαροποιήσει πάρα πολύ. Είναι μια διεθνής αναγνώριση. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε εδώ και 3-4 χρόνια περίπου. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ανάμεσα σε εμάς και στις εταιρείες στην Αμερική, οι οποίες έχουν έρθει αρκετές φορές, έτσι ώστε θα έπρεπε να δούνε τα χειρουργεία μας, πώς χειρουργούμε. Θα έπρεπε να δούνε τα αποτελέσματά μας.
Και επίσης θα έπρεπε να δουν και το νοσοκομείο μας. Δηλαδή, όσο καλά και ήταν, αν δεν είχες και έναν χώρο, οι υποδομές σου δεν είναι καλές, δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, αφού ήρθαν αρκετές φορές και αφού μας ελέγξανε και χειρουργικά και τα αποτελέσματα και το νοσοκομείο μας και τα χειρουργία της αίθουσης του χειρουργείου, ακόμα και τους θαλάμους, αφού είναι ένας πλήρης έλεγχος. Και επειδή έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργείων με τέλεια αποτελέσματα, αποφασίσαμε ότι είμαστε το μοναδικό κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα, όπου πλέον συχνά φιλοξενούμε συναδέλφους για την εκπαίδευσή τους, έτσι είναι, και επίσης και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση και μια ηθική ικανοποίηση, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, γιατί το προσπαθήσαμε πάρα πολλά χρόνια, το πετύχαμε και είναι σημαντικό και για μας και για το νοσοκομείο. Πόσα χειρουργία έχετε κάνει με τη μέθοδο αυτή? Αυτή τη στιγμή με τη μέθοδο αυτή είμαστε περίπου στις 2.000 χειρουργία. Εκτός από την ολική αρθροπλαστική ισχύου, ποια άλλα περιστατικά αντιμετωπίζετε στην κλινική σας? Έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες εργασίες στο εξωτερικό, τις οποίες θα πούμε στη συνέχεια. Τώρα η επόμενη εργασία που είναι να δημοσιεύσουμε, καταρχήν όλα τα ισχύα πλέον είτε είναι συγγενή, όλες τις κατηγορίες που είπαμε προηγουμένως τις αντιμετωπίζουμε με τη μέθοδο ASE. Επίσης και τα κατάγματα στους ηλικιωμένους, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ότι αποκεφαλικά κατάγματα πάλι τα χειρουργούμε με τον ίδιο τρόπο. Και οι ασθενείς ούτε καταλαβαίνουν ότι σπάσαν το πόδι τους, δηλαδή έχουν άμεση αποκατάσταση. Αλλά μία άλλη μεγάλη κατηγορία, και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον για την προβολή και τη δική μας και του νοσοκομείου, είναι ότι πλέον κάνουμε πάρα πολλές αναθεωρήσεις. Τι σημαίνει αναθεώρηση? Είναι το δεύτερο ή το τρίτο χειρουργείο. Δηλαδή, κάποιος που είναι χειρουργημένος, πρέπει για κάποιους λόγους να αλλάξουμε το ισχύο του, να χειρουργηθεί και είναι δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη φορά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργείων, γιατί αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει στην ορθοπαιδική. Έχουμε ένα σημαντικό αριθμό χειρουργείων και τώρα ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη δημοσίευση στο εξωτερικό. Ίσως έχουμε και έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς παγκοσμίως χειρουργείων στις αναθεωρήσεις. Άρα έχουμε καλύψει μια πολύ μεγάλη γκάμα. Βέβαια, τις αναθεωρήσεις ξεκινήσαμε πολύ πιο σιγά και πολύ πιο αργά, πάντα με προσοχή, γιατί είναι, όπως είπαμε, πολύ πιο δύσκολα χειρουργεία. Τώρα όμως μπορούμε άνετα να πούμε ότι και τις αναθεωρήσεις, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οδικής αρθροπλαστικής που είναι οι αναθεωρήσεις, το κάνουμε πλέον με τη μέθοδο ASE. Και σύντομα θα το δημοσιεύσουμε γι' αυτό. Σας έρχονται περιστατικά που έχουν χειρουργηθεί σε άλλα νοσοκομεία, τα οποία χρειάζονται αναθεώρηση, ναι, υπάρχει. Διόρθωση σε εισαγωγικά? Υπάρχει, γιατί καταρχήν είναι ο χρόνος ο οποίος υπάρχει φθορά, έτσι, ή τα υλικά αυτά έχουν μια διάρκεια ζωής όταν γίνει σωστά το χειρουργείο, 25 με 30 χρόνια. Άρα κάποιος που είναι νέος θα χρειαστεί κάτι να αλλάχτεί. Υπάρχουν και κάποιες φορές κάποιες αστοχίες, να το πω έτσι, που μπορεί κάτι να μην πάει καλά και να είναι. Έχουμε αρκετά περιστατικά. Έχει τύχει να χειρουργήσω ασθενή πέμπτη φορά. Να χειρουργηθεί τέσσερις φορές και να έρθει πέμπτη φορά να χειρουργηθεί σε μένα. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό. Είναι πολύ μεγάλα χειρουργία, πολύ δύσκολα και προχωρούμε αρκετά γρήγορα και με την τεχνική άσκηση σε αυτό το τομέα. Κύριε Σαρούχα, σας συγχαίρομαι για την πιστοποίηση που πήρατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.